Ως θησαυρό πλουτοποιών πλούτο δωρημάτων, την των λείψανόν σου μη θήκη την πίμνη σου με τη γαγόν εκρόμισε ψεύος, εις περ την Ασπόφο, χαρην αριομέθα, πολλά πλονιαμάτων τους σαγωνας μελκονδεσαί, η έρωμαρτις, η γνάτιεν Η ανακομιδή των λιψάνων του εναγίης πατρός Σιμών Ιγνατίου του Θεοφόρου και Ιερομάρτυρος. Ο χρόνος της γεννήσεως και η εθνικότητα του Αγίου Ιγνατίου δεν μας είναι γνωστά από την ιστορία. Στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας ο Ιγνάτιος ανέβηκε μεταξύ 68 και 70 μετά Χριστών. Πήμανε ως αποστολικός διδάσκαλος και στάθηκε φρουρός των ψυχών του πυμνίου του όταν ο Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά των χριστιανών, θαραλέα ο Ιγνάτιος, ενώ ο βασιλιάς περνούσε από την Αντιόχεια, παρουσιάστηκε μπροστά του και υπεράσπισε τα δίκαια της Εκκλησίας και την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Τότε ο Τραϊανός διέταξε την σύλληψη του Ιγνατίου και την μεταφορά του στη Ρώμη. Οι χριστιανοί της Ρώμης σκόπευαν να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο αλλά ο Ιγνάτιος με φοβερή δίψα προς το μαρτύριο έγραψε σε αυτούς να αφήσουν να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι την 20 Δεκεμβρίου του έτους 107 μετά Χριστόν τον έριξαν στο αμφιθέατρο, όπου πεινασμένα θηρία τον κατασπάραξαν. Διασώθηκαν μόνο τα μεγαλύτερα από τα οστά του, καθώς και η καρδιά του η οποία ήταν άθικτη. Στο τέλος οι στρατιώτες με ξύφος Έσχισαν την καρδιά του Αγίου Ιγνατίου στη μέση και είδαν κάτι θαυμαστό. Επάνω στην καρδιά του Αγίου Ιγνατίου ήταν γραμμένο το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όσα λείψαν να διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν με τιμές και τάφηκαν στην Αντιόχεια. Αργότερα μετακομίστηκαν στην Ρώμη και εναπετέθησαν στο ναό του Αγίου Κλίμεντος. Έτσι ο Ιγνάτιος έμεινε μέχρι τέλους πιστός στην διδαχή του Χριστού και ομένων εν τη διδαχή του Χριστού ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Εκείνος δηλαδή που μένει στην διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι αυτός έγινε ναός του Θεού και επομένως φέρει μέσα του τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος επωνομάστηκε Θεοφόρος. Οι πατέρες της εκκλησίας λένε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν εκείνο το μικρό παιδάκι που πήρε ο Χριστός στην αγκαλιά του και είπε ότι αν δεν γίνεται σαν αυτό το μικρό παιδί δεν θα μπείτε στην βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ονομάστηκε Θεοφόρος. Και τι εννοεί αγαπητοί φίλοι ο Χριστός, να γίνουμε σαν τα παιδιά για να μπούμε στην βασιλεία των ουρανών, εννοεί να είμαστε άκακοι, απονήρευτη και άδολη σαν τα παιδιά. Γιατί ο Θεός την πονηρία δεν την θέλει καθόλου. Στις 29 του μηνός Ιανουαρίου εορτάζεται η ανακομιδή των λιψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Από το Κολοσσέο της Ρώμης όπου και μαρτύρησε ο Άγιος Ιγνάτιος, οι χριστιανοί περισυνέλεξαν τα Ιερά Λείψανα και τα μετέφεραν στην Αντιόχεια, περί το έτος 107 μετά Χριστόν. Ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος καταγόταν από την Αντιόχεια, έχει γράψει έναν πάρα πολύ όμορφο λόγο για τον Άγιο Ιγνάτιο Επίσκοπο Αντιοχίας, από τον οποίο θα παραθέσουμε ορισμένα αποσπάσματα σε ερμηνεία. Ο Ιγνάτιος έτρεξε προς τον θάνατο με τόση μεγάλη προθυμία, με όσοι φυσικό ήταν να τρέχει εκείνος που καλείται στα ουράνια ανάκτορα. Και έτσι ο λαός μάθαινε από την προθυμία και την υπερβολική χαρά εκείνου, ότι δεν ήταν θάνατος εκείνος προς τον οποίο έτρεχε, αλλά κάποια αποδημία, κάποιο ταξίδι και μετάθεση και ανάβαση προς τον ουρανό. Δίδασκε έτσι ο Άγιος Ιγνάτιος σε όλους όσους τον παρακολουθούσαν, να περιφρονούν την παρούσα ζωή, να επιθυμούν τα μελλοντικά και να αποβλέπουν στον ουρανό και να μην δίνουν σημασία στα κακά της παρούσα ζωής. Τέτοιοι είναι εκείνοι που είναι ερωτευμένοι και ό,τι κι αν πάσχουν υπέρ εκείνων που αγαπούν, το δέχονται με ευχαρίστηση. Το ίδιο συνέβη και με τον Άγιο Ιγνάτιο. Έσπευδε να μιμηθεί τους Αποστόλους όχι μόνο στον θάνατο, αλλά και στην προθυμία. Γι' αυτό έλεγε «Θα ωφεληθώ από τα θηρία» και θεωρούσε τα στόματα αυτών πολύ πιο ήμερα από την γλώσσα του τυράννου και πολύ σωστά, διότι η γλώσσα του τυράννου τον καλούσε στην γένα του πυρός, ενώ τα στόματα των θηρίων τον έστειλαν στην βασιλεία των ουρανών.